Είσαστε ένα άτομο, είναι. Που σκεφτήκαμε να πάμε, μια που πλησιάζει και ο γάμος μας. Hey you! Hey me! It is you, not me! Είμαστε Θεσσαλονίκη, γι' αυτό με βλέπετε μέσα στο αυτοκίνητο. Έχουμε φτάσει, ταΐσαμε το μωρό. Τώρα θα πάμε λίγο στο σούπερ μάρκετ να πάρω γιαούρτι για το μεσημεριανό της, διότι δεν έχω. Σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία μέρα, με πάρα πολύ ωραίες δραστηριότητες να κάνουμε. Πράγματα τα οποία είχαμε κυριολεκτικά δίπλα μας και τόσο καιρό δεν πήγαμε. Καλά, σε κάποια πήγαμε προφανώς, αλλά στα περισσότερα δεν έχουμε πάει. Πρώτα όμως θα κάνουμε μια στάση στο One Salonica. Να πάρω από τους Κλεμενίτη κάτι το οποίο είχα δει τις προάλλες που είχαμε έρθει και δεν το πήρα και το μετανιώνω ακόμη. Και το γιαούρτι της, διότι θα είμαστε όλη μέρα μάλλον προς κέντρο, προς τα εκείνη τη μεριά. Θα κάνετε subscribe αν σας αρέσουν αυτά τα βιντεάκια και γενικά όλα τα vlog έτσι με διακοπές και αυτά. Στο Instagram να μας ακολουθήσετε, διότι εκεί πέρα μαθαίνετε πρώτοι που είμαστε, τι κάνουμε και όλα αυτά. Κάντε γρήγορα like και μικρή subscribe και στο Instagram follow. Όταν έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη, τι βάζουμε τώρα? Μουσική. Μεντζίνι. Γιατί οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Σήμερα και όλες οι μικροί φόρεσε αυτό εδώ πέρα το καρό φορεματάκι. Δεν άλλαξα βαλίτσα, πρόσθεσα κάποια ρούχα, έτσι αφαίρεσα κάποια άλλα, αλλά τα κύρια που γυρίσαμε από τις διακοπές είναι αυτά τα ίδια. Είχε γιορτή οι φίλοι μας, τα γιορτάσαμε και τώρα ήρθαμε Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν το πρόγραμμα. Μόλις παρκάραμε και εμείς το αμάξι, έχουμε φτάσει στον πρώτο μας προορισμό. Όπως σας είπαμε σήμερα, το πρόγραμμα είχε αρκετές δραστηριότητες και μία από αυτές, που είναι και η πρώτη μας στάση, είναι το μουσείο Fillusions, τέλος πάντων, με τις οφθαλμαπάτες. Το έχουμε βάλει εδώ και αρκετό καιρό στο μάτι και μας έχει εντυπωσιάσει αρκετά από τις φωτογραφίες που είδαμε στο Ιντερνετ. Οπότε είπαμε σήμερα να του δώσουμε μία δοκιμή με τη μικρή. Βέβαια, η μικρή κοιμήθηκε στον δρόμο. Κουράστηκε λίγο από τη διαδρομή και από όλα αυτά. Γενικότερα, το ταξίδι ήταν λίγο δύσκολο. Ξυπνήσαμε και αρκετά νωρίς. Άρχισε να φάει και το φαγητό της. Οπότε τώρα κάναμε κάπου κοντά σε ένα πάρκινγκ και πάμε σιγά σιγά με τα πόδια. Η αλήθεια είναι ότι το βλέπω αυτό το μουσείο από την Αθήνα, από τη Αθήνα στο μουσείο, και ήθελα να πάω. Και επειδή τυχαίνει τώρα να είναι αυτό της Θεσσαλονίκης εδώ κοντά σε εμάς, είπαμε να δούμε τι οφθαλμαπάτες υπάρχουν εκεί πέρα. Φτάσαμε. Δυσκολευτήκαμε λίγο να το βρούμε βασικά, διότι το Google Maps μας έφερε σωστά. Απλά είναι λίγο κρυμμένο κάπου πίσω στα στενά. Πρέπει να μπεις μέσα στα στενά. Εγώ που είδα το στενό αυτό το συγκεκριμένο, λέω αποκλείται να είναι εδώ μέσα. Αλλά να που είναι εδώ πέρα. Δηλαδή εδώ πέρα έβλεψα αυτές τις περίπτωσες πολυκατοικίες και λες αποκλείεται. Αλλά ναι, τελικά είναι εδώ. Το φανταζόμουν λίγο πιο μεγάλο. Και εγώ. Αλλά ίσως το μέγεθος να είναι και αυτό μια οφθαλμαπάτη. Ω, τι είπε τώρα το θηρίο. Πάμε, αν πω μόνο. Πάμε, ναι. Βλέπεις την εικόνα να κινείται, ζεις την απόλυτη εμπειρία, θα ζητήσω εδώ. Εμένα κουνιέται πάρα πολύ καλά. Μικρή ακόμα κοιμάται. Εμείς είμαστε εδώ σε αναμονή για το σανσέρ και τον πρώτο όροφο. Πάμε. Ακόμη και το σανσέρ έχει μίλιο. Κάτι μου λέει ότι θα ακούμε από αυτή τη μεριά. Το Infinity Room. Το πρώτο μας δωμάτιο. Αυτό είναι το πρώτο δωμάτιο. Είναι το γνωστό Infinity Room. Τέλειο. Δεν τελειώνει ποτέ. Μας ζαλίστε. Τώρα πώς βγαίνουμε, ποια είναι η σωστή πόρτα? Ένα χαϊδέψουμε όλες τις καθρέφτες. Νομίζω αυτή είναι η πόρτα, φαίνεται εντάξει. Πάλι καλά, πάμε να βγούμε τι εννοώ. Ο Μέγας Αλέξανδρος σε κοιτάει, Αλέξανδρε. Πάνε όπου και αν πας, θα σε κοιτάει, το δοκίμασα. Με το πίνακι. That's creepy. Το έχω δει αυτό στις τηλεόρες, για να δούμε. Περνάει, κοίτα, κοίτα, όσο και αν φαίνεται τέλειο. Αυτό είναι ίσιο, ξέρω εγώ. Μετά έχουμε και αυτό εδώ πέρα, το οποίο... Πολύ περίεργο. Πάμε λίγο πολύ κοντά, παρατηρούμε. Και τώρα κοιτάμε από έφαση. Και νομίζουμε ότι είναι τρισδιάστατο αυτή τη στιγμή. Είναι τρισδιάστατο? Όχι, είναι μέσα, έχει βάθος, έχει βαθούλωμα. Αν πας πολύ κοντά φαίνεται ότι έχει βαθούλωμα. Αν αφήσουμε... Εκεί είναι σαν να σε κοιτάμε θυμωμένα τα πάνω. Αυτό είναι λες και θυμωμένο. Και τα από κάτω είναι λες και να σε κοιτάει από τις άλλες και... Είναι πολύ αγαπητό εδώ. Η Ελένη φαίνεται πολύ μικρή ψυχοπικιά. Εδώ έχουμε ένα άλλο δωμάτιο, Illusions. Για αλλάξτε θέση λίγο να δούμε τη διαφορά. Και κάποιος έτσι μεγαλώνεις ή μικραίνεις? Αυτό όταν περπατάς, κουνιέται, δεν ξέρω κατά πώς φαίνεται στο βίντεο. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω, στο βίντεο δεν φαίνεται μάλλον. Για κάτσα από πιο κοντά. Σαν να κουνιέται η εικόνα είναι.
Αυτό λοιπόν το τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να διαβάσουμε όχι τη λέξη, το χρώμα. Π.χ. το πρώτο λέει κίτρινο, αλλά εσύ πρέπει να διαβάσει πράσινο. Κατάλαβες. Ναι. Να δούμε ποιο θα το κάνει λάθος και ποιο θα το κάνει σωστά. Πράσινο, κόκκινο, μπλε. Κίτρινο, μπλε, μαύρο, κόκκινο, μπλε. Κόκκινο, πράσινο. Σειράζει. Πράσινο, κόκκινο, μπλε, κίτρινο, μπλε. Πράσινο, κόκκινο. Πράσινο, κόκκινο, μπλε, κίτρινο, μπλε. Μαύρο, κόκκινο, πράσινο. Έχουμε νικητή. Άντε για. Άντε για. Αυτό πήγατε, για τα γεμάτα. Ναι, ναι. Δεν κατάλαβα τι γίνεται με αυτές τις βίδες. Φαίνεται, δεν είναι τριδιάστατα τα μάτια. Ενώ από κοντά είναι... Ποιο είναι το μεγαλύτερο. Λέει, ποιο είναι το μεγαλύτερο. Αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι. Απλά κάτι παίζει. Πώς γίνεται αυτό. Έλα, δε. Για να σιγουρευτούμε ότι είναι ίδιο. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με την γωνία. Είναι εξωτερικός κύκλος, άρα έχει μεγαλύτερη διάμετρο. Γι' αυτό το λόγο γίνεται. Ένα ώρα είναι τόξο. Είχε το γύρω-γύρω, είναι μεγαλύτερο από το εσωτερικό. Α, τη γεια σα. Μυριώνει κιόλα για να ξέρουν ότι εδώ πέρα και να του πείσει τα μάτια όλα. Η επόμενη ψευδέστηση, για να δούμε τι είναι αυτή. Τι είναι. Τόσο γκρίνη λέει τα δύο που φτιάχνει, θα περάσει πίσω από μια στενή πόρτα. Τι γίνεται, ίδια είναι. Όχι, εσύ, εντάξει. Ίδια είναι. Αυτό είναι πιο πλατή, αυτό είναι πιο μακρυλό. Ναι, καλά, έτσι φαίνεται. Για βάλε αυτό πάνω. Ναι. Λοιπόν, για να καταλάβετε τι γίνεται, πρέπει να κάνουμε λίγο ένα κύκλο. Τι στο καλό. Πώς γίνεται το πράγμα. Αυτά εδώ κουνιούνται, όσο τα παρατηρείς. Οκ. Πάρα πολύ. Λες και είσαστε ένα άτομο, είναι. Αλήθεια. Ναι. Oh my god, τι γίνεται εδώ μέσα. Με αυτά εδώ πέρα, τα οποία... Στην πρώτη όψη δεν φαίνεται να κάνουν τίποτα, αλλά αν απομακρυνθούμε λίγο, δηλαδή με όλο αυτόν τον δρόμο εδώ από πίσω, ουπ, τρισδιάστατα. Απλά με λίγο χρώμα, σκιά το ένα τ' άλλο. Τα παιδιά χαλάω το illusion για αυτούς, αλλά ναι. Ένα, δύο, τρία. Επιβαστείτε παρακαλώ στο μετρό μας, περπατήστε ανάποδα. To the infinity! Ω, ζαλίζομαι! Ω, πάω στραβά! Δεν σκύψε δύο βότκες! Εγώ ζαλίστηκα, τι εννοείς! Μπέν, έχω να δεις κάτι νιώσεις! Κύριε! Έλα, έμπισα μας, έλα! Έλα, κύριε! Κάτσε στο κέντρο! Γιατί γυρνάει! Ναι. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε και εμείς από το μουσείο, ήταν καταπληκτικά. Βασικά είχε πάρα πολλά πράγματα να δεις. Θα μπορούσα να έχει λίγο παραπάνω. Καλά, ναι. Εγώ προσωπικά το απόλαυσα, να σου πω την αλήθεια, και ήθελα πάντα να πάω σε ένα τέτοιο μουσείο. Και τραβήξαμε κάτι φωτογραφιάρες για το Instagram. Εγώ έχω μείνει έκπληκτος, θα τις ανεβάσω όλες. Όπα. Θα τις ανεβάσουμε όλες σίγουρα. Θα γεμίσει εκεί το Instagram. Είναι μια ωραία εμπειρία και έτσι μοναδική. Να πας να δεις λίγο περίεργα πράγματα, ρε παιδί μου. Θέλεις να πούμε στα παιδιά που σκεφτήκαμε να πάμε, μιας που πλησιάζει και ο γάμος μας και το έχουμε κάθε φορά που κάνουμε ένα σημαντικό γεγονός στη ζωή μας και αναβαθμίζουμε τη σχέση μας, πηγαίνουμε σε εκείνο το μέρος. Ναι, βασικά αυτό όλο το μέρος, τέλος πάντων, που είναι το δικό μας μέρος κατά κάποιο τρόπο, ξεκίνησε όλο στην πρόταση γάμου που είχε γίνει τότε στο παρελθόν και νομίζω να μην τους πούμε πολλά πράγματα, απλά να περιμένουμε ανυπομονησία να δουν λίγο τα επόμενα κλιπ, γιατί τώρα πρώτα θα ταΐσουμε τη Βουμπού, η οποία είναι η ώρα της φαγητό τώρα και μετά θα ξεκινήσουμε για εκεί. Ναι. Και την κυρία θέλει όλα να τα πει. Καλά, άντε, για πες. Εκεί πέρα ο Αλέξης μου έκανε την πρόταση γάμου. Πού είναι η Κοιτά τις φωτογραφίες. Όταν στο δαχτυλίδι για την πρόταση γάμου ήταν πάλι τέτοιο καιρό. Για τον Αύγουστο που είχαμε κάνει τον αραβόνα μας. Και από απλή σχέση τέλος πάντων πήγαμε στην πιο επίσημη. Μου το έχεις δώσει πάλι τέτοια εποχή ήτανε. Ναι, καλοκαιράκι. Εμείς προχωράμε, το μάξι μας που είναι. Πιο πέρα, ναι. Τέλος πάντων. Ήρθα όλη τη Θεσσαλονίκη, στον πύργο του ΟΤΕ. Και όσοι θυμάστε και μας ακολουθείτε εδώ και πόσα χρόνια, Αλέξη. Τι πόσα χρόνια. Έχει που αεροπονιαστήκαμε. Τέσσερα χρόνια, σωστά. Το θυμάστε πάρα πολύ καθαρά αυτό από το βίντεο του αραβόνα. Θα πάμε με τη μικρή μας.
Ναι. Τώρα θα πάμε με τη μικρή. Είναι λίγο κάπως περίεργο βασικά να πηγαίνεις μετά από τόσα χρόνια και να έχεις και ένα μωρό. Ναι, μαζί με το μωρό μας. Κάνουμε ένα reunion πριν το γάμο. Ναι. Αλλά πρώτα θα κάνουμε σάουνα μέσα στο αυτοκίνητο περιμένοντας. Εγώ και μικρή εδώ πίσω. Σάντε μπαμπά. Εν τω μεταξύ, εγώ να σας πω και τα ωραία νεάκια, γιατί όλα μας πάνε στραβά όπως καταλαβαίνετε το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο. Έχω κάτι στο μάτι, δηλαδή κάθε φορά που το κλείνω έτσι με πονάει και με ενοχλεί και δακρύζει. Προφανώς κάποια βλακεία θα παίχτηκε τώρα με τον αέρα, γιατί μου μπήκαν κάτι σκουπιδάκια που είχαμε ανοιχτά τα παράθυρα. Θέλω να πάω σε ένα φαρμακείο να πάρω κάτι. Διότι πάμε διακοπές, πάμε κάπου να χαλαρώσουμε, να περάσουμε ωραία. Και δεν υπήρχε περίπτωση εμείς να μην μας δέχει κάτι στραβό. Εν τω μεταξύ, τώρα θυμίζω ότι πριν πολλά χρόνια τέλος πάντων που είχαμε πάει, είχαμε κάνει κράτηση. Δες να θέλει και τώρα τίποτα να κάνει κράτηση. Α, καλά. Εντάξει. Έχουμε βάλει ματάκι για ρομαντικό αυτοκινήτου. Με όλα αυτά που μας έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Τώρα τρώμε πόρτα γιατί είναι γεμάτο. Μια ερώτηση να κάνω. Ήθελα να έρθω τώρα εκεί στο μαγαζί απλά να ρωτήσω πρέπει να κάνω κάποια κράτηση. Για τώρα βασικά. Όχι, όχι, για τώρα. Α, ωραία, ωραία, τέλεια το. Εντάξει, ευχαριστώ. Α, τέλεια. Μόνο για το βράδυ όπως ακούσατε. Θέλει κρατήσεις. Φτάσαμε, είσαι έτοιμη να πάμε εκεί πέρα που ο μπαμπάς και η μαμά ραβωνιαστήκαν. Βασικά που την έκανε πρόταση. Πάμε, ματάκια μου. Αλέξης εκεί πήγε να πετάξει τα σκουπίδια. Πάμε. Ήταν και η Ελένη εκείνη τη μέρα μαζί μας, θυμάσαι. Ναι, θυμάμαι. Πώς νιώθεις τώρα που θα ξαναπάς? Απλά με ένα άτομο έξτρα. Θα είναι ένα δικό μας σημείο και θα είναι πολύ μοναδικό. Και το μοιραζόμαστε τώρα και με τη μικρή. Και σε λίγα χρόνια ξανά. Τι εννοείς? Όταν μεγαλώσει μικρή. Α. Τώρα ποιον όρθο πάμε, Skyline. Μετά βλέπω τη Θέα εγώ. Μπαίνω από μέσα. Ανεβαίνει και βιντεάκι. Θυμάσαι. Βέβαια ήμασταν αναβολευτής να εδώ και εγώ ήμουν εκεί. Σε έβλεψε τη Θέα πέρα. Ωραία, με κάτσε να παραγγείλει πέρα και μετά θα κάνουμε ό,τι θέλεις. Είχαμε λίγο στο VC. Ακόμα και στο τολέτα έχει Θέα. Τέλεια, τέλεια. Σήμερα το μενού έχει κάτι διαφορετικό. Την πρώτη φορά είχαμε πάρει κάτι να πιούμε, νομίζω, και ένα γλυκό με γλυκάκι που συνοδεύτηκε μαζί με το δαχτυλίδι. Και είναι λίγο ανήσυχη. Όταν με έφυγατε και πήγατε το τολέτα, μου κοιτούσε έτσι τον κόσμο που περπατάει και προσπαθούσε να καταλάβει αν είναι φωτογραφία ή όχι. Βέβαια, καθίσαμε από την κακή μεριά που δεν βλέπουμε τώρα το κέντρο να βλέπει λίγο την κίνηση. Θα γυρίσει. Έχει κάνει ήδη το 1/4. Θάλασσα! Κυρία, θέλω να δει τι έχει μέσα στο ψυγείο. Εννοείται πως η μαμά έκανε μπισκοτάκι και τρώμε και αυτά. Η θάλασσα βέβαια είναι λίγο έτσι βρώμικη γιατί έχει κύμα. Και δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να μπει το μωρό. Εδώ μπροστά βασικά είναι. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία γενικά, ηρεμή. Και πάρα πολύ ήσυχα είναι εδώ, όπως βλέπετε. Εχθές κλείσαμε λίγο απότομα το βίντεο γιατί το τελευταίο λογικά που είδατε θα ήταν τα ice rolls που ήταν ωραία αλλά πολύ γλυκά. Επειδή μείναμε ακόμη ένα βράδυ στη Θεσσαλονίκη, είπαμε να πάμε προς θάλασσα. Γιατί όταν πήγαμε διακοπές δεν είχα κάνει εγώ μπάνιο. Είχα χάσει. Μόνο δύο μπάνια έκανα στην ουσία στις 5-6 μέρες που ήμασταν. Και αυτό γιατί δείτε τα προηγούμενα βιντεάκια στο κανάλι μας και θα καταλάβετε. Οπότε ήρθαμε σήμερα εδώ, μπας και κάνουμε κανένα μπανάκι ακόμη. Μπανιαριστήκαμε, ετοιμαστήκαμε και τώρα πάμε για bowling. Έχει συνέχεια. Είχαμε ξαναπάει κάποια στιγμή για bowling όπως είδατε σε προηγούμενο βίντεο. Και τώρα αποφασίσαμε να ξαναπάμε γιατί μας άρεσε ιδιαίτερα και βρήκαμε εδώ κοντά ένα bowling club. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος θα κερδίσει. Και για πείτε σε ποιο bowling θα πάμε, κυριέ μου. Ένα στο κέντρο, δεν ξέρω πώς λέγεται. Βρήκαμε πάρκινγκ και τώρα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τα εκεί. Θα προπονηθούμε καλά για να ξεσκίσουμε τα παιδιά.
την επόμενη φορά. Τέλειο. Από το 1 έως το 10 πόσο γκαντέμιδες είμαστε. Όλοι. Το bowling. Δεν είναι bowling. Δηλαδή έχει μόνο βελάκια, μπιλιάρδα και ping pong, νομίζω να θυμάμαι καλά. Οπότε άκυρο, παιδιά. Καλό είναι να το βρίσκετε ένα μέρος, παρόλο που το έχει δηλωμένο στο Google σαν bowling, να παίρνετε ένα τηλεφωνάκι, να σιγουρευτείτε τι έχει. Γιατί ήρθαμε στο κέντρο, φάγαμε ό,τι φάγαμε ως εδώ. Και τώρα θα αναγκαστούμε, βέβαια, να πάμε μία βόλτα. Αλλά δεν πειράζει, θα κάνουμε μία βόλτα που θέλαμε έτσι απόγευμα στο Λευκό τον Πύργο, παραλιακά. Ήταν και αυτό κάτι που θα θέλαμε να κάνουμε αυτές τις μέρες εδώ πέρα. Οπότε είμαστε πολύ ευχαριστημένοι παρόλα αυτά, έτσι όπως προέκυψαν τα πράγματα. Hey, cheese! Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Γυρίσαμε σπίτι, είναι η επόμενη μέρα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Όπως είδατε, νομίζω. Θυμηθήκαμε έτσι λίγο τα παλιά με τη μικρή, με το μωράκι μας. Οπότε δεν πηγαίνουμε σχεδόν στη Θεσσαλονίκη σε αυτά τα μέρη. Και είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Τελικά όμως δεν καταφέραμε να πάμε και στο καράβι όπως είδατε. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν σας το είπα. Διότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε μια βόλτα εκεί πέρα στην παραλία και να γυρίσουμε σπίτι. Και τώρα είμαστε back to base. Ξεκινάει ένα νέο έτσι κεφάλαιο βίντεο. Σιγά σιγά μέσα στα κεφάλαια προετοιμασίες για το γάμο. Στο Instagram τα βλέπατε και σχετικά πολύ νωρίς όλα αυτά, γιατί τα βίντεο γυρίστηκαν και θα ανεβούν κατευθείαν. Οπότε να μας ακολουθήσετε και εκεί πέρα, να κάνετε subscribe, ξέρετε όλα αυτά. Και όσο το ακούσατε και το είδατε σε εκείνο το σημείο που λέω ότι με ενοχλούσε το μάτι, έχω πάρει κάτι σταγόνες. Μίλησα με οφθαλμίατρο στην πορεία των διακοπών, τέλος πάντων, στη Θεσσαλονίκη. Βελτιώνομαι, είμαι καλύτερα. Μπορώ και το κλείνω, δηλαδή δεν με πονάει τόσο. Οπότε όλα καλά. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!